αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 658. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης, κεφάλαιο Μη Θήτα, 49 και εδάφιο 13. Σελίδα 658, κεφάλαιο Μη Θήτα, 49 κεφάλαιο και εδάφιο 13. Εφραίνε στο ουρανί και αγάλου η γη. Αλλά αλλάξατε τα όρια, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησεν. Αλλά εσύ όν είπε, Κύριε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με ελισμόνησε. Δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής. Αλλά και αν άφτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δε θέλω σε λησμονήσει. Ιδού επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν συνελθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφοντάς σε και ρημώνοντές σε θέλουν σε εξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλων τους οφθαλμούς σου και οι δε πάντες ούτι συναθρίζοντο μου έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι φανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι κατεφθαρμένοι θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή δια τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινε σε κατέτρωγον θέλουν συμμακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνίαν σου θέλουν συνειπεί προσέτης τα ότα σου στενός είναι ο τόπος δι' εμέ. Κάμε είσαι με τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή εν την καρδία σου τι σε γέννησε σε με ταύτα. Ενώ εγώ ήμην η τεκνωμένη και έρημος, αχαλήνοτ, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τις εξέθρεψεν. Ιδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη ταύτα που ήσαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέλω υψώσει τη χείρα μου προς τα έθνη και στήσει τη σημαία μου προς τους λαούς και θέλω συμφέρει τους ιούς σου εν τεσσακάλες και θυγατέρες σου θέλω συμφερθεί επόμον. Και βασιλείς θέλω συνείστε η παιδοτρόφη σου και βασίλισε αυτόν η τροφή σου. Θέλω σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς τη γη και γλύφει το χώμα των ποδών σου. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντες με δεν θέλουν συγκατεσχυνθεί. Δύνατε το λάφυρον να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσιν οι δικαίως εχμαλωτιστέντες. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει. Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θέλουν συναφαιρεθεί και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δε καταθλίβοντάς σε θέλω κάμει να φάγωσιν τα σιδείας αυτών σάρκας και θέλω συνμεθυστεί με το ίδιο αυτό αίμα έως ως με νέων ίνων. Και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου ο ισχυρός του Ιακώβ. Αμήν. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο προς όλες τις δυνάμεις, απαγγέλλοντας μήνυμα παρηγορητικό. Εφραίνεστε ουρανοί, αγάλου πάσα η γη και αλλάξετε τα όρια, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ελέησε. Και το κρίσιμο σημείο, το κύριο σημείο είναι ότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαό αυτού, το δικό του λαό, και ελέησε τους τεθλιμμένους αυτού, τους δικούς του. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα είναι ποιος είναι του Κυρίου για τον οποίο ο Θεός προφητεύει με λόγο προφητικό ένδοξο και άγιο και τούτο δεν μπορεί να ακυρωθεί γιατί ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος. Είναι προφητευμένο λοιπόν
ότι ο Κύριος σκοπεύει, έτσι εργάζεται, να παρηγορεί το δικό του λαό και να ελεεί τους δικούς του τεθλιμμένους. Το δικό του λαό, τους δικούς του τεθλιμμένους, και το ερώτημα είναι εγώ, εσύ, εμείς είμαστε? Γιατί η αλήθεια, αδερφοί, είναι ότι ο Θεός προσκαλεί και μάλιστα δια του Ιησού Χριστού φωνάζει «Έλθετε προς με πάτεση πεφορτισμένοι και λυπημένοι και εγώ θα αναπαύσω την ψυχή σας». Αλλά το θέμα είναι ποιος ανταποκρίνεται, όχι ποιος δέχεται μόνο την πρόσκληση του Κυρίου, αλλά ποιος ανταποκρίνεται πραγματικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σε αυτό το κάλεσμα του Θεού. Γιατί στο Μαλαχία μιλάει για δύο κατηγορίες χριστιανών. Η πρώτη, και για τους οποίους αναφέρεται ο Λόγος του Θεού και ο Θεός λέγοντας ότι σκληροί είναι εναντίον οι λόγοι σας, γιατί λέτε μάταιον είναι να δουλεύει τι στον Θεό. Παραπονιέστε στο Θεό, γκρινιάζετε στο Θεό και λυπάται ο Θεός, λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Τους προσκάλεσε, απεδέχθησαν την πρόσκληση, αλλά τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα ανταποκριθούν στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και η ανταπόκριση που θέλει ο Θεός είναι η φοβούμενη τον Κύριο και οι ευλαβούμενοι το όνομά Του συζητούσαν, για αυτούς εγγράφει βιβλίων ενθυμίσεως και για αυτούς ομολογεί ο Κύριος ότι αυτοί είναι οι δικοί μου. Δεν είναι αυτοί που τα βάζουν με τους αδελφούς τους, που τα βάζουν με το Θεό, που έχουν διάφορες απόψεις γκρίνιας, πίκρας, αγανάκτησης, απελπισίας, φόβου, με όλα αυτά με μία λέξη, απιστίας. Αλλά αυτούς τους οποίους ο Θεός θεωρεί δικούς του, ανάμεσα από το λαό του, είναι αυτοί οι οποίοι είναι φοβούμενοι και ευλαβούμενοι το όνομα του Κυρίου, έχουν πίστη, απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, έχουν ελπίδα η οποία δεν κατεσκήνει, όπως ανευπίστεως κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό ώστε να τον αποκαλέσει ο Θεός δικό του παιδί, και τέλος έχουν και το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη, και η αγάπη είναι αυτή που ενώνει τον άνθρωπο και με το Θεό και το λαό του Θεού μεταξύ τους. Αυτοί είναι όσοι θεωρούνται από το Θεό ότι είναι δικοί του. Πίστης, ελπής και αγάπη. Αυτά μένουν. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν εμπιστεύεται το Θεό, με αποτέλεσμα να ενεργεί κατά τη δική του άποψη, γνώμη, θέληση ή και αρέσκεια, δεν αναγνωρίζεται ότι είναι του Θεού άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ελπίζει και στην αδυναμία του και στα προβλήματά του και στις αγωνίες του, δεν ελπίζει στο Θεό πηγαίνοντας, εκφράζοντας έτσι και εκδηλώνοντας την ελπίδα του μέσα στο ταμείο του και ζητώντας βοήθεια από αυτόν που μόνο μπορεί να τον βοηθήσει, δεν πηγαίνει να γνωρίσει τα ζητήματά του στον Θεό κατά το θέλημα του Κυρίου με ελπίδα τελεία, με καρδιά τελεία, αυτός δεν αναγνωρίζεται από το Θεό ότι είναι δικός του. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι λυπής αγάπης, δεν αγαπάει
τον Θεό πρώτον εξ όλης της καρδίας, διανοίας, δυνάμεως και ψυχής. Δεν αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Δεν αγαπάει τον αδελφό του όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Και δεν αγαπάει ακόμη και τους εχθρούς του, ελπίζοντας στη χάρη και στο έλεος του Θεού για αυτούς. Και ο άνθρωπος αυτός επίσης δεν αναγνωρίζεται σαν άνθρωπος του Θεού από τον ίδιο τον Θεό. Και δεν ισχύουν οι υποσχέσεις, πραγματικά μέγιες και τίμιες επαγγελίες που ο Θεός περιγράφει μέσα από αυτό το εδάφιο, μέσα από αυτό το κεφάλαιο, σε κάθε έναν που μπορεί να μην είναι έτσι πως τον θέλει ο Θεός, με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη, αλλά σε κάθε έναν που αν και δεν είναι, έχει ζήλο στην καρδιά του να τον καταστήσει ο Θεός. Όχι μόνο θέλει, αλλά θέλει και μόλι του την καρδιά. Κύριε, δεν μου αρκεί να με αναγεννήσεις που με αναγέννησες, να με βαφτίσεις εν ύδατη που με βάφτισες εσύ στην εκκλησία, και να με βαφτίσεις και με Πνεύμα Άγιο που εσύ με βαφτίζεις. Δεν μου αρκεί αυτό. Δεν μου αρκεί να εργάζομαι στο έργο του Θεού. Δεν μου αρκεί ότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου δεν. Εγώ έρχομαι σε σένα που εσύ ανακρίνεις τα πάντα και γνωρίζεις την καρδιά μου, την ψυχή μου, και θέλω, Κύριε Θεέ μου, να είμαι δικό σου, να σου ανήκω ολοκληρωτικά, να είμαι απόλυτα εξαρτώμενος από σένα δια του Λόγου σου μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και τότε ο Θεός θα παρηγορήσει και θα παρηγορεί πάντα. Είναι ο Θεός πάσης παρηγορίας και είναι ο Πατέρας των νυχτηρμών. Δεν είναι δυνατόν να μην έλθει να σε παρηγορήσει αφού είσαι παιδί δικό του, αναγνωρισμένο από το Θεό, και περπατάς στα ίχνη του Χριστού και θέλεις να έχεις την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη που ο Θεός θέλει να έχεις, και δεν είναι δυνατόν να μη σε λέει. Και ξέρεις τι θα πει να σε λέει ο Θεός? Να απολαμβάνεις το έλεος του Θεού στη ζωή σου πάντοτε και την παρηγοριά του Θεού. Αυτό θα πει. Και αν οι γυναίκες, που δεν είναι δυνατόν, ξεχάσουν το θυλάζον αυτών τέκνων και το βρέφος της κοιλίας τους, εγώ ο Θεός ποτέ δεν θα σας ξεχάσω, ποτέ δεν θα σας προσπεράσω. Επί των παλαμών μου, λέει προφητικά για τα καρφιά στα χέρια του Χριστού, σας εζωγράφησα. Τα τείχη σας, όχι η πλατεία της ζωής σας, τα άκρα, οι λεπτομέρειες της ζωής σας είναι πάντοτε μπροστά μου. Και αυτούς που σας καταστρέφουνε και σας ταλαιπωρούνε θα τους διώξω μακριά, και τα τέκνα σου θα τα φέρω κοντά σου. Αλληλούια. Είναι υπόσχεσης, αδερφοί. Τα τέκνα σου θα τα φέρω κοντά σου. Αυτούς που σε ταλαιπωρούνε θα τους απομακρύνω. Και τώρα ύψωσε κύκλο τους οφθαλμούς σου να δεις τι σημαίνει πως ο Θεός ευλογεί τους δικούς του. Με ιδιαίτερη ευλογία τους βλέπεις όλους αυτούς που συναθρίζονται, σε σένα έρχονται. Γιατί ανήκεις του Κυρίου, είσαι του Χριστού και το αναγνωρίζει ο Θεός. Είσαι ένα. Δεν είσαι ο Θεός μακριά και εγώ στη δουλειά μου, αλλά είναι ο Θεός μέσα μου και εγώ μέσα στο Θεό δια του Ιησού Χριστού, και ένα εν πνεύματι Αγίω. Οι υφανισμένοι σου τόποι, οι ερημωμένοι σου τόποι, η κατεφθαρμένη σου γη,
σε λίγο θα είναι πάρα πολύ στενή για τους κατοίκους. Και εκείνοι που σε κατέτρωγον θα απομακρυνθούν από σένα. Αδελφοί, σήμερα ο Θεός μας υπόσχεται με την προϋπόθεση της απόλυτης εξάρτησης και ιδιοκτησίας, το οποίο είναι και το αίτημα της προσευχής μας σήμερα. Θέλουμε απόλυτα βεβαιωμένα, όχι από την καρδιά μας ή τη συνείδησή μας, ούτε από άλλους ανθρώπους, αλλά από τον Κύριο των δυνάμεων, να μας φραγίσει και να μας πει «Είσαι δικός μου». Είσαι δικός μου. Τα τέκνα τα οποία θα αποκτήσεις, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, μετά την ατεκνία σου και την ταλαιπωρία σου, τον καρπό που θα σου δώσει ο Θεός, μετά την ακαρπία σου, θα είναι τόσα πολλά που δεν θα χωράει και δεν θα έχεις τόπο να τα βάλεις. Δύναται το λάθυρο, αναρωτιέται ο Θεός, σε αυτούς που ακόμη δεν έχουν καταλάβει για τις υποσχέσεις που δίνει ο Θεός σε μας σήμερα. Δύναται λάθυρο να αφαιρεθεί από τα χέρια του ισχυρού. Δύναται οι δικαίως εχμαλωτιστέντες να ελευθερωθούνε. Το βλέπεις ότι είναι αδύνατον. Είναι δικαίως εχμαλωτιστέντες για τις παραβάσεις τους και τις ανομίες τους και είναι και λάφυρο ύστερα από νικηφόρο πόλεμο του εχθρού που είναι ισχυρός. Και λες τώρα, ο Θεός λέει πρέπει να καταλάβεις τις υποσχέσεις μου για να ξέρεις τι πρέπει να ζητήσεις. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τους συγγενείς μας, για τα αδέλφια μας, για τους φίλους μας. Και όλα δεν εξαρτώνται από αυτούς, αλλά εξαρτώνται από σένα και από μας. Όπως η σωτηρία όλων των ανθρώπων δεν προήλθε από ανθρώπους, αλλά από ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστόν. Όπως από ένα πρόσωπο, τον πρώτο Αδάμ, όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν στο θάνατο, έτσι και από ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστόν, όλοι οι άνθρωποι που θα το δεχτούν θα βρεθούν στην αιωνία ζωή. Και ο Θεός έρχεται και μας λέει, ένας άνθρωπος, εσύ, γιατί όπως ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν προς σωτηρία, έτσι και ο Ιησούς Χριστός στέλνει εσένα, εμένα, εμάς προς σωτηρία. Ένας άνθρωπος μπορεί να αναστρέψει τα πάντα. Ένας άνθρωπος που θα διατηρείται μέσα στην πίστη του Θεού, μέσα στην ελπίδα στο όνομα του Χριστού και μέσα στην αγάπη και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, μπορεί να κάνει το μαύρο άσπρο. Μπορεί δι' αυτού ο Θεός να πει γεννηθεί το φως και να γίνει. Γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Είναι δυνατόν οι δικαίως εχμαλωτισθέντες να ελευθερωθούνε? Είναι δυνατόν, λέει ο Θεός, το λάφυρο του ισχυρού να ελευθερωθεί? Και απαντάει ο Θεός, ο Κύριος ούτω λέγει, αδελφοί, ούτω λέγει Κύριος. Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα ελευθερωθούνε και το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί. Γιατί εγώ θα μπω στη μέση, θα ελευθερώσω και θα σώσω εις έλεος και παρηγοριά δική σου. Έτσι παρηγορώ εγώ, λέει ο Θεός. Σε ταλαιπωρούν οι εχμαλωσίες, τα δεσμά, οι νίκες. Έτσι εγώ παρηγορώ. Έτσι εγώ ελεώ. Θα ελευθερώσω.
Θα σώσω. Θα αγιάσω. Θα καθαρίσω. Θα αναστήσω. Αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και στο θάνατο. Έτσι παρηγορεί ο Θεός πάσης παρηγορίας. Κάθε άνθρωπο έτσι ελεεί ο Θεός των ικτυρμών και της δόξης. Δεν υπάρχει αδύνατον στο Θεό. Και θέλει να γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ είμαι ο Κύριος που σε παρηγόρησα, που σε ελέησα, που σε έσωσα. Και τούτο θα το κάνω εις δόξαν του ονόματος μου του Αγίου. Αμήν.